σταματούσε από μακριά και σχολίαζαν. Καλά να πάθουμε αφού δεν προσέχουμε. Ορίστε να, που μας λένε ότι δεν υπάρχει περιστατικό κορονοϊού, μας δουλεύουν όλοι. Ένας κύριος πήγε, η σύζυγός του, μάλλον η κυρία που ήταν δίπλα του, να το χτίσει και τη σταμάτησε. Μην πας κοντά, θα κολλήσεις και εσύ. Η περιγραφή τη συγκλονίζει. Η μικρή της κόρη ήταν λιπόθυμη στο έδαφος και από δίπλα έντρομοι πολίτες περνούσαν, κοιτούσαν και απομακρύνονταν, χωρίς να βοηθήσουν υπό το φόβο του κορονοϊού. Εγώ αυτά τα δευτερόλεπτα είδα αβοήθητη εμένα και την κόρη μου και έβλεπα πολίτες, συνανθρώπους μου, να με κοιτάνε από μακριά και να μην πουλούνται. Όλα ξεκίνησαν μετά από μια επίσκεψη στην παιδίατρο. Η 16χρονη διαγνώστηκε με αμυγδαλίτιδα. Η μητέρα της πήγε στο φαρμακείο να πάρει τα φάρμακα και το κοριτσάκι περίμενε απ' έξω. Κατεβήκαμε στο φαρμακείο, στο κοντινό φαρμακείο τέλος πάντων, κοντά στο ιατρείο της για τη συνταγογράφηση. Και μπήκα εγώ στο φαρμακείο, άφησα τις φόρες μου απ' έξω και κάποια στιγμή άκουσα να με φωνάζουν. Μαμά, μαμά, βγήκα έξω. Τρομαγμένη, η μεγάλη μου κόρη προσπαθούσε να συγκρατήσει τη μικρή μου κόρη, γιατί είχε χάσει τη σύστηση η μικρή μου. Η μητέρα έτρεξε στο πλευρό της κόρης της και ενώ οι περισσότεροι παρακολουθούσαν μουδιασμένοι από μακριά, ένας-δύο περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν. Για λίγα δευτερόλεπτα ενεργοποιήθηκαν κάποιοι πολίτες που χίλια τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να με βοηθήσουν να ανυψώσουμε τα πόδια του παιδιού. Ξέρετε, τις πρώτες βοήθειες σε μια απλή λιποθυμία. Κατέβηκε η γιατρός, η παιδίατρος, είχε συνέλθει το παιδί. Αυτή όμως ήταν μια μικρή μειοψηφία. Οι περισσότεροι πανικόβλητοι απομακρύνονταν από τη λιπόθυμη μικρή και δεν βοηθούσαν τον συνάνθρωπό τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι την ώρα που το παιδί προσπαθούσα εγώ να μπορέσω να το βάλω κάτω στο πεζοδρόμιο για να του δώσω όσο μπορώ τις πρώτες βοήθειες. Φώναζα βοήθεια και έβλεπα τον κόσμο γύρω μου που δεν ενεργοποιούνταν. Καθώς και άτομα μέσα από το φαρμακείο. Μιλάμε για 1,5 με 2 μέτρα έξω από το φαρμακείο, από την πόρτα του φαρμακείου. Η γυναίκα που μίλησε στο Live News ευχαριστεί όσους τη βοήθησαν τη στιγμή που άλλοι αδιαφορούσαν.